συνέχεια. Και να ευχηθούμε σε όλους καλή τύχη. Ενεργοποιήθηκε έτσι η κληροτίδα του Λότο. 49 μπαλάκια βρίσκονται μέσα από το 1 έως και το 49. Πάμε να βρούμε τους 6 συν έναν τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 364.000 ευρώ στην πρώτη μας κατηγορία. Πολύ ωραία. Και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να δούμε τελικά τι πρώτο μπαλάκι, αριθμός 46. Ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή της αθλητικής σου καριέρας μέχρι τώρα, Καθερίνα? Με την εθνική ομάδα το 2009, που πήραμε την πέμπτη θέση, που είναι η καλύτερη μέχρι τώρα στο πανευρωπαϊκό. Και ευχόμαστε βέβαια να έχουν και καλύτερες χρονιές και ακόμα καλύτερη, σε καλύτερη θέση. Του χρόνου. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 11. Πότε είναι λοιπόν το πανευρωπαϊκό του χρόνου? Είμαι στα μέσα Ιουνίου. Ναι. Και ελπίζουμε να πάμε όσο μπορούμε καλύτερα. Ωραία, πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις αν τελικά πιστεύεις ότι η καλή ψυχολογία της ομάδας, μεταξύ δηλαδή των παιχτριών... Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 10. ...και του προπονητή, παίζει σημαντικό ρόλο προκειμένου να έχει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Για μένα σίγουρα είναι πολύ σημαντικό η ψυχολογία και ο προπονητής που είναι το α και το μ, να παρασύρει όπως και οι παίχτες, τον ίδιο να έχει αυτός επίσης ηρεμία και συγκέντρωση και όλοι... Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 41. Άρα λοιπόν η καλή χημεία μεταξύ των παικτριών και του πονητή είναι και βέβαια και η γνώση και του αντιπάλου, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι πάρα πολλά πράγματα, ειδικά σε ψηλό επίπεδο. Αλλά η ψυχολογία για μένα είναι το α και το μέγα. Ένα δυνατό παιχνίδι που το θυμάσαι ακόμα και τώρα ποιο είναι, που σας δυσκόλυψε? Με εθνική ομάδα θα έλεγα. Αντίπαλος. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμός 16. Θα πω το με τον μπάσκετ που έχουμε πάει μία φορά με τεχνική γυναικών. Πολύ ωραία. Το οποίο αντίπαλοι και οι Ευρωπαϊκές αλλά και η Ιαπωνία, ναι, και άλλες χώρες του κόσμου. Δύσκολες ομάδες. Πολύ ωραία. Ποια είναι τελικά τα πράγματα που έχεις αποκομίσει από τον αθλητισμό? Έκτο μπαλάκι, αριθμός 19. Είναι αυτό που σε έχει γεμίσει περισσότερο ή σε έχει δυσκολέψει? Βασικά, κάνεις καλές φιλίες. Η κοινωνικοποίηση γενικά, το να γνωρίζεις, να κάνεις κάποια ταξίδια. Και φαντάζομαι και η πειθαρχία και η οργάνωση. Πειθαρχία και η οργάνωση και να μπορείς να... Τελευταίο μπαλάκι, αριθμός 4. 10, 11, 16, 19, 41, 46 και 4.